πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την μελέτη του καρκίνου της, είτε του σώματος είτε του τραχύλου της μήτρας, της μήτρας δηλαδή. Μας βοηθάει με πολύ μεγάλη ακρίβεια πάλι να εκτιμήσουμε την πραγματική έκταση του καρκίνου, τη λεγόμενη σταδιοποίηση. Ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο καρκίνος τοπικά, επιλέγουμε την κατάλληλη θεραπεία, είτε αυτό θα είναι χειρουργείο, είτε αυτό θα είναι, για παράδειγμα, ακτινοθεραπεία και πιο συγκεκριμένα και η τεχνική της βράχυθεραπείας, που είναι πολύ σημαντική. Και σε αυτό, σε όλα τα στάδια αυτής της θεραπείας, μας βοηθάει η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία. Με τον τρόπο αυτόν και εκτιμούμε την αρχική νόσο και κατά τη διάρκεια της θεραπείας, για παράδειγμα, αν η γυναίκα υποβάλλεται σε ακτινοθεραπεία ή βραχυθεραπεία, μπορεί να εκτιμήσει το αποτέλεσμα, αν έχουμε ανταπόκριση, και το τελικό, αλλά και κατά την πρώιμη ανταπόκριση. Να προβλέψει δηλαδή κατά πόσον η γυναίκα αυτή θα ανταποκριθεί. Μάλιστα, εμείς είμαστε από τα λίγα κέντρα, το Μετροπόλιταν στην Ελλάδα, που το εφαρμόζουμε αυτό στον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, διότι είμαστε από τα κέντρα που εφαρμόζουμε πολύ την τεχνική της βραχυθεραπείας. Και βεβαίως δίνει σημαντικές πληροφορίες και στον ακτινοθεραπευτή, ογκολόγο, στον χειρουργό, στο πώς θα προβεί μετά στη συνέχεια και πώς θα αντιμετωπίσει και πώς θα θεραπεύσει, την επιλογή της κατάλληλης δηλαδή θεραπείας στη γυναίκα.